Η Σίλια, εδώ και πολύ καιρό, με έχει ζαλίσει πραγματικά τα αυτιά. Μου ζητάει κάτι. Όλο μου ζητάει κάτι και εγώ τη λέω όχι. Γεια σας! Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό βίντεο. Έχω μια έκπληξη για τη Σίλια. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Φυσικά και δεν ξέρεις, γι' αυτό είναι και έκπληξη. Λοιπόν, η Σίλια εδώ και πολύ καιρό με έχει ζαλίσει πραγματικά τα αυτιά. Μου ζητάει κάτι. Όλο μου ζητάει κάτι και εγώ τη λέω όχι. Και κάποια στιγμή το ξανασκέφτηκα και ήρθε η ώρα να κάνω το χατήρι της. Λοιπόν, σου έχω μια έκπληξη. Ναι. Τι είναι αυτό? Για δες τι έχει μέσα. Πολύ. Από εδώ. Ναι. Α. Γύρνα το έτσι. Οκ. Okay. Ωραία. Για δες τι έχει μέσα. Έχει ένα χαράκι που γράφει πάνω συν. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς ακριβώς προφέρετε. Συν προφέρετε, Σέιν προφέρετε. Ναι. Έχω Σέιν το λέω. Ναι. Εσύ πώς το λες? Συν. Συν. Το ίδιο είναι. Και έχει μέσα και αυτό εδώ. Πού είναι το βιβλίο της Ξενέρωτη στο 3. Ναι, και είναι δανεισμένο από την βιβλιοθήκη. Και αυτό είναι μέσα. Γιατί είναι μέσα? Λοιπόν. Δεν ήθελες να παραγγείλω πράγματα από το Σέιν? Ναι, πριν ένα μήνα. Πριν ένα μήνα, πολύ σωστά. Λοιπόν, η Σίλια πήρε το κινητό μου, γιατί εκεί πέρα έχω κατεβασμένη την εφαρμογή, και έβαλε στο καλάθι κοντά 100 προϊόντα. Εγώ. Εσύ. Τι πίστευες ότι θα σου αγοράσω 100 πράγματα? Ναι. Δεν είμαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, δεν θα τις πάρω και τα 100 φυσικά, γιατί την ακρίβεια έχει βάλει μέσα 98 πράγματα. Ρούχα και αξεσουάρ. Εγώ σκέφτηκα να κάνουμε ένα challenge όπου εάν μαντέψει τις τιμές από κάποια προϊόντα που μου άρεσαν, θα τις τα παραγγείλω. Που σου άρεσαν? Εμένα, ναι. Κοίταξε, για να έχεις μέσα 98 προϊόντα σημαίνει ότι σου άρεσαν, ναι, αυτά. Από αυτά που σου άρεσαν, εγώ διάλεξα κάποια που άρεσαν και σε μένα. Από αυτά που ήταν στο καλάθι. Ναι, από αυτά που ήταν στο καλάθι διάλεξα πράγματα. Δεν διάλεξα ξεκάρφωτα. Εντάξει. Όμως η προϋπόθεση είναι να διαβάσεις αυτό εδώ το βιβλίο το οποίο το δανείστηκα από τη βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι σου αρέσει η Ξενέρωτη και έχεις διαβάσει αρκετά βιβλία από τη Ξενέρωτη. Ναι, αυτό είναι το νούμερο 3. Το 1 και το 2. Πολύ αρκετά. Εντάξει, διάβασες το 1 και το 2. Αυτό είναι λοιπόν το 3. Είναι μια πολύ καλή αρχή. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν διαβάσεις το βιβλίο της Ξενέρωτης και όταν το τελειώσεις. Δεν ξεπερνάμε όμως σελίδες, το διαβάζω κανονικά. Εμείς δεν ξεπερνάμε σελίδες, είμαι μόνο στη σελίδα 259. Λοιπόν, όταν τελειώσεις όλο το βιβλίο και επειδή σου έχω εμπιστοσύνη, δεν θα κάνεις κλεψιές. Όταν το τελειώσεις θα έρθεις και θα σου παραγγείλω τα πράγματα. Ναι, σε δύο εβδομάδες δηλαδή. Δύο εβδομάδες θα σου πάρει να το διαβάσεις? Όχι, αλλά και πάλι. Εντάξει, το χέρι σου είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα προϊόντα που έχω διαλέξει. Πάμε τώρα να μαντέψεις τις τιμές από τα προϊόντα που είμαι διατεθειμένη να σου αγοράσω εφόσον διαβάσεις το βιβλίο. Ωραία. Ναι, άρα σε αυτά που θα βρω τις τιμές, ναι, θα τα παραγγείλεις μόλις διαβάσεις το βιβλίο. Μόλις διαβάσεις το βιβλίο. Για ποιο λόγο? Πρόσεξε, μπορείς να πέσεις έξω 1 ευρώ. 1 ευρώ πάνω, 1 ευρώ κάτω. Ναι. Συμφωνείς? Ναι, αλλά αν εγώ θέλω κάτι να το πάω τόσο πολύ και δεν το βρω. Δεν θα το πάρεις. Θα δούμε και πόσο καλή μνήμη έχεις, γιατί ίσως να θυμάσαι κάποιες τιμές από τα 98 προϊόντα που έχεις βάλει μέσα. Ναι, μια στιγμή τόσο λίγα. Λοιπόν, τώρα, έχω εδώ πέρα τις φωτογραφίες και έχω κλείσει τις τιμές με ετικέτες. Θα δείχνω στην Σίλια τις φωτογραφίες και άμα βρει τις τιμές, θα τις παραγγείλουμε. Ναι. Λοιπόν. Τέλειο! Σ' αρέσει? Ναι.
πες μου, πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει? Πιστεύω ότι θα κάνει 22 ευρώ. 22? Ναι, αυτά. Για πάμε να δούμε τώρα την φωτογραφία με την τιμή. Κάνει μόνο 16. Αλήθεια? Οπότε δεν θα το πάρεις. Πάμε στο επόμενο προϊόν. Μου άρεσε. Λοιπόν, αυτό το κολιέ. Ναι, ήταν λίγο. Τ' αρέσει? Ναι. Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει? Νομίζω 2,5 ευρώ. Πάμε να δούμε την κανονική φωτογραφία με την τιμή. Κοστίζει μόνο 1 ευρώ. 1 ευρώ. Τώρα δεν θα το πάρω. Όχι, δεν θα το πάρεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σκυλός είναι. Όχι, θυμάμαι αυτό που το είχα βάλει στο καλάθι. Αυτό είναι, είναι ένα πράγμα που βάζεις τα μικρά μολύβια από εδώ πάνω. Το βάζεις για να μπορεί να γίνει πιο σαν προέκταση για το μολύβι. Ναι, για να μπορεί να γράψει αυτό. Μάλιστα. Βασικά δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Τότε γιατί το βάλες? Το βάλα γιατί λέω, για να το θέλεις σε κάτι θα σου είναι χρήσιμο. Ναι. Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει? Αυτό νομίζω θυμάμαι, κάνει 1 ευρώ. Για να δούμε. Κάνει 75 λεπτά. Αυτό το παίρνω. Το παίρνεις, ναι. Λοιπόν, αυτό το λευκό πουκάμισο. Ωραίο είναι. Ναι, επειδή το δικό μου είχε μικρή είναι και θέλω. Ναι, το δικό σου το λευκό πουκάμισο μικρή είναι και το δώσαμε στην Αναστασία. Ναι. Ωραία, αυτό τώρα θα κάνει 13 ευρώ. Για πάμε να δούμε. Κάνει 10,99, δηλαδή 11 ευρώ, άρα δεν το παίρνεις. Ναι. Λοιπόν, έβαλα αυτές εδώ τις τούφες τις ξανθιές. Α, ναι. Ναι, γιατί θέλεις να μερικές φορές θέλεις να βάλεις ξανθιές τούφες. Πόσο πιστεύεις ότι κάνουνε? Αυτό θυμάμαι πως το κάνουνε. Αυτό το κάνει 2,5 ευρώ. Για να δούμε. Κάνει 2,25. Το παίρνεις. Ναι. Αυτό το λευκό γυλαίκο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πόσο πιστεύεις ότι κάνει? Αυτό είναι ωραίο, οπότε πιστεύω θα κάνει 12 ευρώ. Για να δούμε. Έχασες. 9 ευρώ. Δεν παίρνει ποτέ. Όχι. Σου διάλεξα και αυτά τα φιωγκάκια λαστιχάκια. Ναι. Αυτό θυμάμαι που θα κάνει. Αυτό κάνει 1 ευρώ. Το βρήκες. Ναι. 1 ευρώ. Θα το πάρεις. Βλέπω εδώ αυτό το σιλοτέιπ. Τι το θέλεις μέσα, δεν κατάλαβα. Κοίτα, δεν είναι το ζλοτέιπ, είναι αυτό το μπλε πράγμα που μπαίνει πάνω από το ζλοτέιπ για το σχολείο. Ναι. Για να μην παίρνει ολόκληρο εκείνο που το κόβουμε και αυτά. Γιατί έτσι θα έχετε τι και το κόβει κατευθείαν. Ωραία. Άμα βρει την τιμή, θα στο πάρω. Εντάξει. Αυτό νομίζω κάνει 1,5 ευρώ. Για να δούμε. Κάνει 2 ευρώ και θα το πάρει. Τέλεια. Αυτό το λευκό μπλουζάκι με anime printing. Μάλιστα. Αυτό είναι τέλειο. Αν βρεις την τιμή, θα το πάρουμε. Αυτό... 6 ευρώ. Για να δούμε. Έχασες, κάνει 4 ευρώ. Γιατί? Γιατί δεν το βρήκες. Δεν πειράζει και πάλι θα μου το πάρεις. Όχι. Αυτό το φωτάκι για το βιβλίο είναι ό,τι πρέπει για να διαβάζεις πιο συχνά βιβλία. Ναι. Ελπίζω να βρεις την τιμή του. Ναι. Αυτό ναι. Αυτό κάνει, περίμενε, αυτό κάνει 3 ευρώ. Για να δούμε. Κάνει 2 ευρώ και 75 λεπτά. Α, το παίρνω. Το παίρνεις, το παίρνω. Ναι. Αυτό το τζιν είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Μ' άρεσε και εμένα. Θυμάμαι που το έχω βάλει στο καλάθι. Αν θυμάσαι και την τιμή, θα το πάρεις. Λοιπόν, αυτό κάνει... Για να δούμε, το το θέλω, δεν το βρω λάθος. Τι να κάνουμε, challenge. Έτσι είναι τα challenge, μπορεί να κερδίσουμε, μπορεί και να χάνουμε. Έλα σήμερα. Περίμενε, κάνει 17 ευρώ. Για να δούμε. 16. Ναι. Θα το πάρεις. Ναι. Τέλειο αυτό. Αυτό το γυλαικάκι ασπρόμαυρο, πολύ ωραίο. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, άμα βρεις και την τιμή. Αυτό θυμάμαι πως το κάνει, αυτό κάνει 5 ευρώ. Δεν κάνει. Για να δω. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχεις καλή μνήμη. Το ξέρω.
αυτό το κοντομάνικο μπλουζάκι με γιακά όπως είναι το πουκάμισο. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Πόσο πιστεύεις ότι κάνει? Αυτό πιστεύω ότι κάνει 5 ευρώ. Για να δούμε. 7 ευρώ κάνει, οπότε δεν θα το πάρει. Για να δούμε. Και άλλο γυλεκάκι. Ναι, αυτό είναι, σε μπλε. Τέλειο, τέλειο. Με το μη αρχικό. Ναι, αυτό κάνει. Α, αυτό θυμάμαι πόσο κάνει. Αυτό κάνει 10 ευρώ. Για να δούμε. Ναι, κάνει 10 ευρώ. Ναι. Πώς το θυμάσαι? Δεν ξέρω, το θυμάμαι. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου γυλαίκα που θα το πάρω σίγουρα. Γι' αυτό. Α, γι' αυτό θυμάσαι την τιμή. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ένα μαύρο t-shirt που γράφει warning και έχει anime. Ναι. Τέλειο. Είναι ωραίο. Μεγάλο νούμερο έχει για μένα. Έχει. Λες να πάρω και για μένα ένα. Ή θα ζηλεύεις να φοράμε τα ίδια. Εδώ φοράμε YouTube. Ναι. Αλένα and Little Princess τα ίδια, ε. Καλά, θα σκεφτώ αν θα πάρω και για μένα, αν βρεις την τιμή. Και αν δεν τη βρεις την τιμή, θα πάρω μόνο για μένα. Λοιπόν, για πες μου. Ωραία, αυτό εδώ... 6 ευρώ. Για να δούμε. 5,99. Α, ναι! Το βρήκες! Συγγνώμη, πόσα πράγματα παίρνεις μέχρι τώρα? Δεν ξέρω. Μήπως είναι πολλά? Ποιος νοιάζεται, ρε μαμά? Για να δούμε. Talent είναι, όσο βρω. Λοιπόν, αυτή η πλεκτή μπλούζα Ζιβάνκο, πολύ ωραία. Ναι. Και είναι και κοντή. Τιμή. Αυτή πιστεύω κάνει 9 ευρώ. Για να δούμε. Κάνει 7 ευρώ. Δεν θα την πάρεις. Πάμε για το t-shirt. Πάλι άνιμε μαύρο. Άνιμε, 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 άνιμε. Ξανά άνιμε. Είναι όμως ωραίο t-shirt. Ναι. Τιμή. 7,5. Για να δούμε. 7,99 το παίρνεις. Ναι. Τώρα θα έχω δύο μπλούζες άνιμε. Τέλεια. Πάλι άνιμε μπλουσάκι. Αυτή τη φορά είναι κοντό. Και έχει λευκές λεπτομέρειες. Πολύ ωραίο και αυτό. Τιμή. Τιμή, Τιμή, 9. Όχι. Θα πω 8. 8 ευρώ, για να δούμε. 7,99. Ναι! Αν έλεγα 9 θα το περνά. Μπορεί να σου χάριζα 1 cent. Τέλος. Τελείωσα. Ωραία. Πόσα είναι? Πόσα είναι αυτά που βρήκα? Πόσα βρήκες? Λοιπόν, νομίζω βρήκες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 προϊόντα. 11, ναι! Λοιπόν, η Σίλια βρήκε 11 προϊόντα. Ναι. Όμως, όταν τελειώσεις την ξενέρωτη... Θέλω να το παραλείψουμε αυτό και... Όχι. Όταν λοιπόν τελειώσει η Σίλια την ξενέρωτη, τότε θα σου παραγγείλω τα πράγματα σου. Εντάξει, μου μένει. Κοίταξε. Μη στεναχωριέσαι, από το ΣΕΙΝ από ό,τι ξέρω σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, το πολύ 2 εβδομάδες θα έρθουν τα πράγματα. Ναι. Οπότε, πώς είναι, εξαρτάται. Να κάνεις όμως και τα μαθήματά σου. Ναι. Δεν θα διαβάσεις μόνο, θα κάνεις και τα μαθήματά σου. Γιατί μου λίγες λίγες να διαβάσω, κοίτα. Δεν τις έχω διαβάσει τις άλλες, απλά εσύ δεν το ξέρεις γιατί δεν με είδες, κράβες. Τι μας λες, κυρία μου. Αφού χτες το δανείστηκα το βιβλίο, πότε το διάβασες και δεν το είδες καν. Δουν, δουν, δουν. Λοιπόν, καλή ανάγνωση. Ευχαριστώ. Από μένα, γεια σας. Εγώ θα ξεκινήσω αμέσως τώρα το διάβασμα, γιατί όσο πιο γρήγορα τα παραγγείλω, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν. Οπότε, ναι, πάμε.
Τελείωσα. Τελείωσα! Μετά από τρεις μέρες. Ήρθε η ώρα να πάω στη μαμά να του πω ότι τελείωσα και να μου τα παραγγείλει επιτέλους. Μαμά, πάμε. Διάβαζα συνέχεια για να τα τελειώσω. Ακόμα και όταν έκανα τα μαθήματά μου. Και όταν έτρωγα, συνέχεια για να τελειώσω. Πάω στη μαμά να μου τα παραγγείλει. Οπότε ναι. Μαμά! Τελείωσα! Σίλια! Κοίτα! 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 Τι σου έχω, όχι δεν στο δίνω! Είδα το παραγγείλω μου σύνα! Ναι! Μετά από 8 μέρες, παιδιά, παραλάβαμε το δέμα! Αλήθεια, ήταν πολύ νωρίς! Λοιπόν... Κάτσε να σου δώσω ένα ψαλιδάκι. Έλα! Κόψε το! Ήρθαν πολύ νωρίς! Ναι! Είσαι χαρούμενη! Ναι! Πάρα πολύ! Ωραία! Είμαι έτοιμη! Τα κέφτεσαι! Ωραία! Αυτά είναι! Θα πάρω αυτό που έπρεπε! Ωραία! Για να δούμε! Λοιπόν! Ωραία! Τέλεια φίλια μου! Άνοιξε τα! Ανυπομονώ εγώ πιο πολύ! Όχι δεν το κάνεις! Ωραία, εδώ έχω το τζιν. Που είναι τέλειο. Είναι έτσι. Πολύ ωραίο. Ναι, μετά να τα δοκιμάσεις να δούμε αν σου κάνει. Ναι. Είναι αυτό. Μετά είναι η μπλούζα. Αυτή η μπλούζα είμαι. Είναι τέλεια! Τέλεια! Πολύ ωραία! Είναι τέλεια! Το ένα. Εγώ θέλω να τα δοκιμάσεις, να δούμε αν μας σου κάνουν. Ναι! Μετά είναι η επόμενη μπλούζα άνιμε. Πού είναι αυτή? Πολύ ωραία κι αυτή. Ναι! Μα τέλεια! Αχ, τα ήθελα τόσο πολύ! Το ξέρω. Αλλά καθόμουν τρεις μέρες και διάβαζα ένα βιβλίο. Δεν ήταν ωραίο το βιβλίο? Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά και πάλι. Τότε, μήπως πρέπει να μου πεις ευχαριστώ που σε έκανα να διαβάσεις και το βιβλίο και σου παρήγγειλα και πράγματα. Ευχαριστώ, Μανούλα. Παρακαλώ. Μετά είναι αυτή η μπλούζα. Είναι αυτή, είναι τέλεια! Warning, τέλεια. Μου παίρνει το κλαί. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν αυθόρμητα να μιλάνε για άνιμε. Τέλεια! Όπως εγώ δηλαδή. Αυτό. Ωραία. Μετά είναι το γυλαίκο αυτό, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Μου είναι μεγάλο. Δεν ξέρω. Μετά είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό το γυλαίκο. Αυτά τα γυλαίκα ήταν στη μόδα πριν από 20 χρόνια. Αλήθεια. Και τώρα ξανά είναι στη μόδα, ναι. Ναι, αυτό θα μου κάνει σίγουρα. Αυτό το έχουμε πάρει σε extra small, νομίζω. Ναι. Ναι, mm-hmm. Αυτό είναι τέλειο. Ωραία. Ενώ το άλλο το μπλέτσα σε small. Και αυτό θα είναι λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Μετά είναι... Αχ, βλέπω αυτό το μικρό τσαντάκι. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο. Είναι τέτοιο μικρό. Ναι. Αλλά δεν γράφει. Και όλα τα προϊόντα από το Shane είναι σε σακουλίτσες, έτσι. Μετά είναι αυτά για τα μαλλιά. Α, τα extension. Πώς μπαίνουν αυτά στα μαλλιά, για να δω. Είναι τέτοιο, είναι... τέτοιο. Α, κατάλαβα. Αυτά αρέσουν πολύ και στην Αναστασία. Ναι. Τώρα. Μετά είναι εδώ τα duct tape, δηλαδή αυτό. Δύο είναι. Και έχει μέσα και δύο duct tape. Ωραία, με ανταλλακτικό. Ναι. Τέλει. Εδώ τα λαστιχάκια, για να δούμε.
Πολύ ωραία. Είναι τέτοιο, είναι. Έχουν πάνω μου μαλακά, είναι. Ναι, τέτοιο, κοιτά. Δεν το ξέρω ότι είναι έτσι. Είναι πιο ωραίο έτσι. Νομίζω ότι ήταν κανονικό τέτοιο. Ωραία. Τέλεια είναι. Τι άλλο έχεις? Αυτό για το μολύβι. Ναι. Να δείξω και πώς λειτουργεί. Εντάξει, το καταλάβαμε. Μπαίνει μέσα το μολυβάκι, το κοντό μολυβάκι και γίνεται μακρύ. Ναι. Και? Και αυτό που είναι για το βιβλίο. Α, ναι. Για δοκίμασέ. Μπαίνει στο βιβλίο. Τότε θα διαβάζεις περισσότερα βιβλία τώρα. Ναι. Τέλεια. Ναι. Εδώ ανοίγει. Έχει ένα μανταλάκι. Και μπορεί να πιάσει δηλαδή τις σελίδες. Ναι, για δες. Δηλαδή θέλω να διαβάσω το βράδυ και δεν έχει φως. Το κάνω απλά έτσι. Το έχω αυτό από πάνω. Ναι. Και μου κάνει φως τις σελίδες. Να έτσι. Α, πολύ ωραία. Αλλά λίγο πιο κάτω για να φαίνεται τα γράμματα. Ναι. Τέλεια. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Άντε, θα σου πάρω και άλλα βιβλία να διαβάσεις. Και τώρα, τι λες να δοκιμάσεις τα ρούχα σου? Ναι, θα το έχω πολύ. Okay. Τώρα έβαλα το τζιν, είναι αυτό. Το έβαλα με μια ζώνη που είχα. Και είναι αυτό το γυλαίκο που το έβαλα με μια άσπρη μπλούζα. Επειδή δεν κέρδισα το κέρδισα. Δεν βρήκα τη τιμή από το μπουκαμισάκι, οπότε δεν το πήρα. Θα το έβαζα με το μπουκαμισάκι αν το έπαιρνα. Και... για να το δούμε. Το τζιν είναι πάρα πολύ ωραίο. Το τζιν μου άρεσε πολύ και το βάλα μέσα από την πουτσία. Σου ήταν καλό στο νούμερο? Ναι, μου είναι μια χαρά. Τέλεια, για γύρνα και πίσω. Είναι. Πολύ ωραία. Νομίζω πετύχαμε το μέγεθος, ε? Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό μου είναι μέχρι εδώ. Ναι, είναι κοντό, ωραίο. Ναι. Για κάνε πίσω τα μαλλιά σου να δω λίγο το γυλεκάκι. Και είναι πολύ ωραίο που έχει εδώ το μη. Αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό το μη. Πολύ ωραίο. Έτσι. Τέλεια. Ταιριάζει με αυτό το λευκό μπλουζάκι. Ναι. Αυτό είναι το άλλο γυλαίκο που πήρα. Είναι αυτό. Που είναι σε μαύρο, γκρι και άσπρο καρό. Πολύ ωραίο και αυτό. Είναι έτσι. Είναι γενικά έτσι. Αυτό δεν έχει κάποιο γράμμα, κάτι είναι έτσι σκέτο. Έχει τα σχέδια. Ναι, ωραία. Και μου αρέσει πολύ αυτό και ταιριάζει γενικά με το σύνολο αυτό. Ναι, ταιριάζει. Ναι. Θα μπορούσε να το βάλεις και με μαύρο μπλουζάκι από μέσα. Ναι, θα μπορούσα. Ωραία, τέλεια. Τι άλλο έχεις? Αυτή είναι η κοντομάνικη μπλούζα με το άνιμε. Και ναι, επειδή είναι ακόμα χειμώνας και κάνει κρύο και την έβαλα πάνω από το άσπρο το μπλουζάκι. Και αυτή είναι πολύ ωραία και θα τη φοράω με το σεντίνο στο δωτάκι μου πολύ το καλοκαίρι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δω το μακρό σου. Ο μάκρος του είναι... μπορείς να το βάλεις και με σορτσάκι, έτσι. Τόσο είναι. Για κάτσε ίσια. Ναι, πολύ ωραία. Μπορείς να το βάλεις και με σορτσάκι. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και κόμπο στο πλάι. Έτσι. Ναι. 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 Ωραία. Αυτή είναι η άλλη μπλούζα με το άλλο το άνιμε. Που και αυτή είναι τόση. Αλλά είναι πιο καλά μέσα από την ίδια, γιατί είναι πιο κοντή γενικά. Αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη, έτσι. Ναι, είναι λίγο πιο μεγάλη. Πιο καλά, θα τη φορέσει και του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι. Αυτή ήταν extra small. Αυτή ήταν σε small γιατί δεν είχε extra small. Α, οπότε μπορεί να τη φοράς. Ναι, γι' αυτό είναι και μεγάλη μέχρι εδώ. Η άλλη ήταν μέχρι εδώ. Αυτή μπορείς να τη φοράς πολλά χρόνια. Αν δεν παχύνεις και είσαι λεπτούλα, μπορείς να τη φοράς πολλά χρόνια. Αυτή η μπλούζα ήταν σε extra small. Α, η κοντούλα. Ναι. Και αυτή είναι η τελευταία μπλούζα που είναι η αγαπημένη μου από όλες. Είναι απλά τέλεια. Και είναι και... κοντή αυτή, έτσι. Ναι, είναι κοντή, είναι μέχρι εδώ. Ναι, αυτή είναι κοντή. Εμένα ναι. Μου αρέσει που έχει τις λευκές... ναι, εδώ που είναι... το λευκό στο τελείωμα, ναι. Εδώ που είναι άσπρο και είναι και... αυτές τις λευκές λωρίδες, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η μπλούζα. Αυτή θα τέριαζε με ένα μαύρο μπλουζάκι από κάτω πιο πολύ νομίζω, ε. Ή χωρίς τίποτα γιατί είναι καλά, καλοκαίρι. Καλά, σίγουρα. Καλοκαίρι σίγουρα. Και με το σορτσάκι θα είναι τέλειο. Για τώρα θα μπορούσες να τη βάλεις με ένα μαύρο μπλουζάκι από μέσα. Ναι, θα μπορούσα. Για να σε δω σαν σύνολο. Σαν σύνολο δεν ξέρω αν ταιριάζει. Ναι, φυσικά. Δεν με αυτό το τζιν ταιριάζουν όλα. Δεν ταιριάζει με αυτό από κάτω. Ναι. Αλλά ναι. Θα ήταν πιο ωραία χωρίς τέτοιο. Χωρίς το μπλουζάκι από μέσα. Ή με μαύρο μπλουζάκι νομίζω. Αυτή η μπλουζά ταιριάζει με σορτσάκι.
Ναι. Ευχαριστημένη. Ναι. Ευχαριστώ, μαμά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το άξιζες. Το άξιζα. Παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και γεια σας. Γεια σας και από μένα.